που ενσαρκώνεται την κοινή συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών και την κοινή βούληση των λαών μας να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Και σας απευθύνομαι ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του θεσμού που εκφράζει την κυρίαρχη θέληση των κρατών μελών να προχωρήσει η ενοποίηση της Ευρώπης. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα τιμητικά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο όργανο που υλοποίησε και παρακολουθεί καθημερινά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε όλες τις πτυχές της και σε όλες τις λεπτομέρειές της. Έχουμε λοιπόν τη συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είστε εσείς, έχουμε την κυρίαρχη βούληση και το βασικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης που είναι το Συμβούλιο και έχουμε το μηχανισμό υλοποίησης που είναι η Επιτροπή. Η ψυχή, το μυαλό και το μυϊκό σύστημα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ιδέας. Υπήρξαν ίσως στιγμές που αυτοί οι τρεις πυλώνες δεν βρέθηκαν σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους. Πράγματι. Αλλά δεν έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε αν δεν είχαν βρει τον τρόπο να συνεργαστούν μεταξύ τους και να ισορροπήσουν ανάμεσά τους. Η συμπληρωματικότητα και η ισορροπία τους υπήρξε η μεγάλη κατάκτηση της Ευρώπης. Γι' αυτό θα δουλέψουμε και αυτό θα ενισχύσουμε. Και αυτή είναι και η πρώτη μου δέσμευση απέναντί σας. Ω κάποιο που ήταν ως πριν λίγα χρόνια ένα από εσά, γνωρίζω τι αγωνίε σα. Υπήρξαν και δικέ μου αγωνίε. Το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να ενισχυθεί. Είναι η φιλοδοξία σας, Ήταν και δική μου φιλοδοξία. Πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο να είναι ικανό να ελέγχει τι αποφάσει και να προβάλλει στην καρδιά των αποφάσεων τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Ευρωπαίου πολίτη. Θέλουμε όλοι ένα ισχυρό, άρα υπεύθυνο Ευρωκοινοβούλιο. Είμαστε υπερήφανοι που η επιρροή του αυξήθηκε και η Ελλάδα ως χώρα υποστήριξε αυτό εδώ και χρόνια. Και τώρα είμαστε βέβαιοι ότι με αυξημένες δικαιοδοσίες θα τις χρησιμοποιήσει τις δικαιοδοσίες αυτές για να φέρει τα ιδανικά της ΕΕ πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη. Σας μιλώ ακόμα σε μια στιγμή πολύ κρίσιμη. Η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια. Δοκιμάστηκε η συνοχή της. Δοκιμάστηκε η αντοχή της. Δοκιμάστηκε ακόμα ένα ολόκληρο οικοδόμημα αυτό του κοινού της νομίσματος. Και φάνηκαν σημαντικά κατασκευαστικά ελλείμματα. Τώρα όμως η κρίση αυτή αρχίζει να ξεπερνιέται. Όχι από μόνη της, όχι αυτόματα. Η κρίση ξεπερνιέται επειδή η Ευρώπη άρχισε να ξεπερνά τις αδυναμίες της, είδε τα σφαλματά της, άρχισε να τα διορθώνει. Οδείξαμε λοιπόν κατά τη διάρκεια της κρίσης και εξαιτία της κρίσης ότι η ΕΕ Ευρώπη δουλεύει, τι αλλαγέ που δρομολογήσαμε τα δύο τελευταία χρόνια πρέπει να τις ολοκληρώσουμε και να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα. Η κρίση μας έδειξε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Αυτό κάνουμε και αυτή είναι η επόμενη δέσμευσή μου ενώπιόν σας. Στο επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά, ακόμη πιο πέρα. Ώστε στις ευρωεκλογές του επόμενου Μαΐου, που συμπίπτουν με το τέλος της ελληνικής προεδρίας, οι Ευρωπαίοι πολίτες να μην ψηφίσουν με την πικρή γεύση της κρίσης αλλά με την αίσθηση, με την ελπίδα ότι η κρίση ξεπερνιέται και ότι η Ευρώπη βγαίνει ισχυρότερη και καλύτερη. Κυρίε και κύριοι αγαπητοί φίλοι, σας μιλάω τέλος και ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, τη χώρας που δοκιμάστηκε περισσότερο από αυτήν την κρίση. Δοκιμάστηκε η χώρα μου τα τελευταία χρόνια, όσο ίσως δεν έχει ξανά δοκιμαστεί ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δοκιμάστηκε λόγω δικών της λαθών, η χώρα μου, λαθών που συνεχίζονταν επί δεκαετίες. Δοκιμάστηκε ακόμα και λόγω κατασκευαστικών αδυναμιών του ίδιου του ενιαίου νομίσματος. Δοκιμάστηκε τέλος και αποσφάλματα που έγιναν στη χάραξη του πρώτου προγράμματος όπως το σφάλμα με τον πολλαπλασιαστή που υποτιμούσε την επίπτωση του πρώτου προγράμματος στην ύφεση που μετά ακολούθησε και που αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη. Η Ελλάδα δοκιμάστηκε. Λοιπόν, πήραμε μία γεύση από την ομιλία και τώρα του. Ριζικη.